Τα δελφίνια είναι οι παράπλευρες απώλειες νόμιμης αλίας στα ευρωπαϊκά ύδατα. 30 μη κυβερνητικές οργανώσεις με αναφορά τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητούν τον επαναπροσδιορισμό των μεθόδων αλίας. Σύμφωνα με το WWF, κάθε χρόνο 8.000 έως 10.000 δελφίνια παγιδεύονται και πεθαίνουν σε δίχτυα. Για την προστασία τους, η περιβαλλοντική οργάνωση ζητεί να εγκατασταθούν κάμερες σε πλοία. Η εγκατάσταση καμερών καθιστά δυνατό πρώτα απ' όλα τον εντοπισμό και τη μέτρηση των ατυχημάτων και τη συσχέτιση με τα τυχαία αλιεύματα, τις περιοχές και την αλία συνολικά. Επομένως, την εξέβρεση λύσεων με τους αλίες. Η κατάσταση δεν είναι καλή για κανέναν. Η κάμερα βοηθά να έχουμε περισσότερα δεδομένα για το θαλάσσιο περιβάλλον και τα είδη που κινδυνεύουν. Οι κάμερες θα επέτρεπαν επίσης την παροχή πρόσθετων δεδομένων σχετικά με τις πιο επικίνδυνες περιοχές και περιόδους για αυτά τα λεγόμενα τυχαία αλιεύματα. Όμως οι ψαράδες είναι διχασμένοι. Είναι πολύ μεγάλο εγχείρημα η τοποθέτηση καμερών σε όλα αυτά τα σκάφη, ίσως χιλιάδες σκάφη, για να δούμε πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Υπάρχουν ευκολότεροι τρόποι να το κάνεις. Μπορείς να βάλεις παρατηρητές στο σκάφος. Οι κάμερες σε σκάφη για να αποτρέψουν την παράκαμψη των δελφινιών θα έλεγα ότι είναι κάπως περίεργο. Κάμερες χρησιμοποιούνται ήδη στην Αυστραλία, τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες.